Πάμε τώρα εδώ λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ο κύριος Παπάς είναι γνωστός για την υποστήριξή του στον κύριο Κασελάκη από την πρώτη στιγμή. Δεν το έχει κρύψει ποτέ ο άνθρωπος. Όμως 48 ώρες μετά, κύριε Παπά, την εκλογή του νέου αρχηγού, έχουμε έντονα φαινόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να το συνδέσουμε με τα καιρικά. Βλέπουμε βουλευτές, βλέπουμε στελέχη, βλέπουμε συναδέλφους σας να βγαίνουν με πολύ σκληρό λόγο εναντίον του αρχηγού. Και αναρωτιέται κανείς αν αυτό το κόμμα μπορεί να προχωρήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες, με την ίδια σύνθεση, με τον ίδιο τρόπο, αν μπορεί να πάει παρακάτω με τη νέα ηγεσία. Εγώ πιστεύω, κύριε Οικονόμου, ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ μας έδειξε τον δρόμο και έδειξε έναν δρόμο ενότητας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για τη διαδικασία και ήρθε να στηρίξει καταρχήν την διαδικασία και τους υποψηφίους, θέλει ενωμένοι να προχωρήσουμε στο μέλλον. Αλλά παράλληλα θέλει να κάνουμε και ένα άλμα στο μέλλον. Mm-hmm. Να ανασυγκροτήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Mm-hmm. Και για ανασυγκρότηση θα θυμίσω ότι μίλησαν και οι δύο κύριοι υποψήφοι, ανθυποψήφοι, και ο κύριος Κασελάκης. Ναι, αλλά χθες είχαμε ένα ηχηρό όχι από την κυρία Αχτσιόγλου, που μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Και η δικαιολογία που υπόθηκε ότι δεν έχω ενέργεια, γιατί από ένα πολιτικό περιμένεις πολιτικό περιεχόμενο. Τι θα πει δεν έχω ενέργεια? Κουράστηκε? Τότε γιατί κατέβαινε για αρχηγός? Την επόμενη μέρα, αν ήταν αυτή αρχηγός, θα μας έλεγε ότι είναι κουρασμένη? Ένα αυτό. Και εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο, το σχολιάστε και εσείς αν θέλετε. Μας έκανε εντύπωση επίσης αυτό που ακούστηκε όταν η κυρία Αχτσιόγλου δήλωσε εκείνη το βράδυ, το βράδυ της εκλογής της. Σηκώθηκε, βγήκε έξω με σηκωμένη αριστερή γροθιά. Και από κάτω συνθήματα δεν ξεμπερδέψατε με την αριστερά. Το είπε απευθυνόμενο σε εσάς, τον κύριο Κασελάκη, το είπε στην κοινωνία. Σαν να ήταν οι πυρήνες φωτιάς, θυμίζει λίγο. Τι να πει κανείς φωτιάς, δεν ξέρω πραγματικά. Εντυπωσιακό. Υποτίθεται υποψήφια σε ένα αστικό κόμμα, υποτίθεται. Ναι. Με την αριστερή γροθιά. Έτσι. Και από κάτω να φωνάζουν υποστηρικτές, δεν ξεμπερδέψατε με την αριστερά. Κουφοντίνα σε λοιπόν. Πού βρισκόμαστε? Όχι, τα κουφοντίνα. Σου θύμισε κουφοντίνα. Εντάξει. Αλλά σαν να κήρυξε ανένδοτο, εν πάση περιπτώσει. Εγώ είμαι βέβαιο. Για κάτι να μα πει ο βουλευτή. Έχει σημασία άλλο. Τι λέμε εμεί? Εμεί το λέμε δημοσιογραφική αδεία. Εγώ είμαι βέβαιο ότι η κυρία Αχτσιόγλου θα τιμήσει τι δεκάδες χιλιάδες των ψηφοφόρων που την τίμησαν και αυτοί με την ψήφο του. Το είπε εξάλλου και ήδη. Εγώ θα επιλέξω να ακούσω αυτά τα οποία είπε στι δηλώσει τη, ότι προχωράμε μαζί, αφού συνεχάρει και τον νικητή, τον Στέφανο τον Κασελάκη, προχωράμε μαζί στην επόμενη μέρα. Και για να απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτησή σας, εγώ νομίζω ότι τόσο η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία επιχειρούμε να διευρύνουμε σε όλο τον προοδευτικό χώρο, όσο και το στελεχειακό δυναμικό του, το οποίο και αυτό πρέπει, εκτός από το υπάρχον, πρέπει και να εμπλουτιστεί και να ανανεωθεί από στελέχη της, από την κοινωνία, για να ερχόμενοι όλοι μας σε επαφή με την κοινωνία και αναζητώντας στελέχη από τη βάση μας. Νομίζω ότι θα προχωρήσει και θα κάνει αυτό το άλμα στο μέλλον. Αν δεν το θέλουν αυτό το μαζί που περιγράφεται. Αν κάποιοι... Αν θεωρούν ότι εδώ λαιλατεί το χώρος, αν τους παίρνετε το σπίτι, αυτό μπορεί να θεωρούν. Ναι, κύριε Αν δεν το εννοώ, δεν το ασπάζονται αυτό το μαζί που περιγράφεται. Εγώ πιστεύω, κύριε Παυλόπουλο, ότι κάποια λίγα στελέχη μπορεί να μην θεωρούν ότι τους χωράει αυτό το εγχείρημα και να μην μπορούν να συνεχίσουν να θεωρούν ότι δεν τους αφορά αυτή η διαδικασία αναγέννησης και αναδιοργάνωσης της σύγχρονης αριστεράς, όπως λέει και ο Στέφανος Κασελάκης. Αν αυτό δεν τους αφορά, θα επιλέξουν προφανώς οι ίδιοι να φύγουν από αυτό. Δεν θεωρώ ότι θα είναι αριθμητικά ένας ικανός αριθμός. Είναι δικαίωμα του καθενός, όποιος θέλει και όποιος μπορεί, συνεχίζει στο δρόμο που δεν επέλεξε ένας άνθρωπος, που επέλεξε η βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Μετά από τη συντριπτική ήττα που υπέστη στις εκλογές. Κάποιοι λέτε μπορεί να αποχωρήσουν. Ο νέος αρχηγός μπορεί να ακούει ένα στέλεχος κορυφαίος, τέλος πρώην υπουργό, να τον λέει Πέμπε Γκρίλο, να τον λέει Τραμπ, με αυτόν τον τρόπο και να συμπορευτεί? Πώς θα συμπορευτείς με ένα τέτοιο στέλεχος? Θεωρώ ότι όταν κάποιος δεν εκφράζεται από τον αρχηγό του, δεν εκφράζεται από τις πολιτικές τις οποίες έχει αποφασίσει, μας έχει οδηγήσει η βάση μας, τότε ο ίδιος δεν εκφράζεται και το λέει ξεκάθαρο ότι εγώ πλέον δεν ανήκω σε αυτό το κόμμα. Θέτει τον εαυτό του εκτός, δηλαδή, στην πραγματικότητα μόνος του. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Προφανώς πρέπει να ρωτηθεί και ο ίδιος αν αυτό στην πραγματικότητα λέει. Μήπως είναι η ώρα αποφάσεων του νέου αρχηγού? Ή μας πει ο Χρήστος τώρα την εκτίμησή του. Μήπως, κύριε βουλευτά, είναι η ώρα αποφάσεων, κύριε Παπά? Ο νέος αρχηγός θα προχωρήσει συντεταγμένα. Γιατί αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να σέρνεται έτσι. Θα προχωρήσει συντεταγμένα, θα ορίσει τα όργανα του κόμματος, θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Προχωράμε και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα γίνει άμεσα αυτό? Με ψυχραιμία αλλά και με διάθεση για ενότητα θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Δεν μας περισσεύει κανείς. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε. Θέλουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και ξαναλέω, αν κάποιος δεν θέλει και δεν μπορεί, αυτό θα είναι επιλογή αυτού που δεν θέλει και δεν μπορεί. Για πάμε και στο Χρήστο Ράπτη. Τι λες, Χρήστο, πώς το βλέπεις εσύ? Εγώ νομίζω ότι
οι δηλώσεις του κύριου Φίλη ήταν απαράδεκτες. Δεν μπορεί δηλαδή σε ένα κόμμα με δημοκρατικό τρόπο ανέδειξε έναν καινούριο αρχηγό βγαίνεις και λες αυτές τις ακρότητες. Εντάξει, βλέπω, εκτός αυτά που λέει ο κύριος Φίλης, που κατά τη γνώμη μου είναι και άλλοι οι οποίοι θα πάρουν, θα συνεχίσουν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η νέα ηγεσία πρέπει να πάρει αποφάσεις, δηλαδή πρέπει να αρχίσουν οι διαγραφές. Με ποιος θα πάει και ποιος θα αφήσει. Βέβαια. Δεν μπορεί. Δηλαδή, αν το ανεχτεί αυτό, αύριο θα το πούνε άλλα. Τώρα βλέπω ότι και οι κομματικές εφημερίδες, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Και αντέδρασε η κυρία Ακρίτα. Η κυρία Ακρίτα. Βλέπω και σε εξιστικές, υποτίθεται ένα κόμμα το οποίο έχει ανοιχτεί κτλ. Ηρωνευόταν τον σύντροφο του. Βεβαίως, τον κύριο Τάιλερ. Στην Αυγή είχαμε παρατήσεις. Παρατήθηκε ο διευθυντής. Γιατί στήριζε, η Αυγή στήριζε την κυρία Χτσόγλου. Το παραδέχτηκαν οι άνθρωποι. Και στα κομματικά γενικώ. Και στο κόκκινο είχαμε. Βέβαια. Δηλαδή, μου εξέλιξε και εκεί. Εάν αυτό που συνέβη είναι, πάρα πολύ, είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή εμφανίζεται ξαφνικά κάποιος από το πουθενά σε ένα σταλινικό στην αφετηρία του κόμμα. Άλλο αν. Δεν ήταν η ανανεωτική αριστερά δεν ήταν σταλινική. Ποτέ ήταν το ακριβώς αντίθετο. Υποτίθεται ότι κόμιζε μια τελείως άλλη προσέγγιση στην. Σταλινική δεν ήταν. Εγώ θυμάμαι και τους δημοτικούς συνάδελφους που είναι και παλιοί και πολύ έμπειροι και ξέρουν. Θυμάμαι σε γραφεία υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν μέσα τη φωτογραφία του Άρη Βελουχιώτη. Μέχρι στο Μαξίμου υπήρχε η φωτογραφία του Άρη Βελουχιώτη. Τώρα τι μου λέτε, δηλαδή, τι ήταν. Εδώ μήπως βλέπουμε εξαιρετία. Μετεξελίσσεται το κουτάκι. Ο Τσίπρας προσπάθησε να το βάλει σε μια διαδικασία. Ο κύριος Κασελάκης δεν τον άφησε να μου. Είναι ένας πειρατής που έκανε ρεσάλτο στο κόμμα και πάει να το κλέψει, να το οικειοποιηθεί. Και μάλιστα βάζουν στο κάδρο και τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Φίλης χθες έβαλε στο κάδρο τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό. Βέβαια. Ως υπαίτιο και υπεύθυνο για όλο αυτό. Ναι. Ναι. Άρα, εδώ τώρα, είναι μια, θα είναι μια προσωρινή συγκατοίκηση, πάρα πολύ προσωρινή. Πιστεύω ότι. Μέχρι το συνέδριο βλέπεις το ξεκαθάρισμα. Νομίζω ότι πάνε. Ναι, μέχρι το συνέδριο πάνε για να το κάνουν. Να το κάνουν American Bar. Αλλά αυτοί οι δύο κόσμοι δεν μπορούν να συγκατοικήσουν. Mm-hmm. Είναι αδύνατο να συγκατοικήσουν. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Και το λογικό είναι ότι όσοι διαφωνούν με αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να σκοτωθούν. Ποιος θα πάρει τη σφραγίδα. Τη σφραγίδα ποιος θα την πάρει. Σφραγίδα εδώ σου λέει ότι εσύ είσαι ξένο σώμα. Εδώ λέει ότι ο κύριος Κασελάκης είναι ένα ξένο σώμα. Ένα τυχοδιώκτης ο οποίος ήρθε από το πουθενά, ένα ούφο. Μεταβατικός δεν είναι. Ένα πολιτικό ούφο. Κύριος Τζουμάκας μας είπε για μεταβατικό. Μεταβατικός λέει. Ναι, ναι. Είναι το δεύτερο αντάρτικο τώρα. Πάνε και το δεύτερο αντάρτικο. Α, τώρα πάει στο δεύτερο αντάρτικο. Για εκεί πάνε τώρα. Πολιτοφυλακές και τέτοια, για εκεί πάνε δηλαδή. Πριν μιλήσει ο κύριος Παπάς, να δούμε ένα βίντεο που ανέβασε και ο ίδιος με τον κύριο Κασελάκη στο TikTok. Για πάμε να το δούμε. Η πολιτική μόνο κραγιότητα πρέπει να είναι υπηρέτες του και θετικά του ναού. Μου έδωσε αυτή την ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας να μπορώ να είμαι μπροστά. Δε προ. Δε προ. Όλοι με το Στέφανο που έχει φατό Στέφανο! Ντάρουμε στο Στέφανο για να κερδίσει. Υπολογίζω τον επόμενο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικού. Είναι ο φίλος Μουσαργής. Είναι στη Γερμανία, είναι και αυτός ξενιτεμένος. Να τον γυρίσω και αυτός γιατί είναι πολύ φίλος μου και μου λείπει. Εγώ στην Αμερική πήγα από την αξία μου και στην Ελλάδα έχω γυρίσει με την αξία μου. Δεν ανήκω σε κανέναν. Κυριακή, ψηφίστε! Ψηφίστε! ΑΙΣΥΡΙΖΑ! ΑΙΣΥΡΙΖΑ! Έρχεστε, ψηφίζετε Στέφανο Κασελάκη. Βρείτε το πιο κοντινό σας εκλογικό τμήμα. Όπου θέλετε, πηγαίνετε. Γράφεστε επί τόπου και ψηφίζετε. Δεν έχει σημασία αν ψηφίσατε την προηγούμενη φορά, πού ψηφίσατε την προηγούμενη φορά. Πάτε όπου θέλετε, όπου βρείτε κοντά σας εκλογικό τμήμα και ψηφίζετε. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή για να αναγεννηθεί η αριστερά, η προοδευτική παράταξη στην Ελλάδα. Πάρτε τη χώρα στα χέρια σας. Το έχει και ο κύριος Παπάς το επικοινωνιακό πάντως. Από ό,τι βλέπουμε, μεγάλη άνεση. Αυτό που το έκανε και ο Μητσοτάκης, αν θυμάσαι, Χρήστο, σε όλη την προεκλογική περίοδο το χρησιμοποίησε πολύ το TikTok και γενικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και του πούλησαν αυτό. Του πήγαν καλά. Όλο αυτό του πήγε καλό, αλλά και σας βλέπω. Σας αρέσει αυτή η κοινωνία. Τους πολιτικούς μας αντιπάλους πρέπει να τους μελετάμε, να βλέπουμε τι κάνουν σωστά, τι κάνουν λάθος και
Έχει φωτοστέφανο ο Στέφανος, πώς το βλέπετε? Νομίζω ότι έχει φωτοστέφανο, υπό την έννοια ότι έγραψε μία σελίδα στην ελληνική, έχει άστρο, αν μη τι άλλο. Στην ελληνική ιστορία. Πέτυχε καταρχήν κάτι που δεν έχει πετύχει, νομίζω, πολιτικός στην σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Παγκόσμια, νομίζω. Δεν ξέρω, μπορείτε παγκόσμια. Με παρουσία λίγων μηνών στην πολιτική ζωή και μια εκλογική εκστρατεία ενός μήνα. Κέρδισε την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακριβώς γιατί υπήρχε αυτό το κενό ελπίδας, όπως είπαμε. Η απελπισία, μπορεί να πει κάποιος. Ότι ήταν τόσο απελπισμένος ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε η ανάγκη. Που είπαν πάμε με αυτό που δεν ανοίγει πιθανά, είναι καινούργιος. Έχει φθαρεί, δεν έχει βάρη κτλ. Νομίζω ότι εξέφρασε αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο προοδευτικός κόσμος. Γιατί δεν υπήρχε στην παρούσα φάση, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες, μια φυσική ηγεσία στον προοδευτικό χώρο που να δώσει ένα όραμα για το μέλλον. Και να μιλάει με όρους 2023. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα όμως. Επειδή ο κύριος Κασελάκης, πέρα από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λέει: εγώ είμαι αυτό που θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Πιστεύετε ότι ο κύριος Κασελάκης, έτσι όπως είναι σήμερα, δεν ξέρω πώς θα είναι μετά από 4 χρόνια, αλλά αυτό που είναι σήμερα, μπορεί να απειλήσει την κυβερνησιμότητα του Μητσοτάκη? Ναι, εγώ θεωρώ ότι, διατρέχοντας τη χώρα, όντας καθημερινά κοντά στα προβλήματα των ανθρώπων σε αυτή την τετραετία που διανύουμε, αναδεικνύοντας τα ζητήματα, αλλά και προτείνοντας λύσεις για αυτά, εφικτές, ρεαλιστικές. Δεν έχουμε ακούσει καμία πολιτική μέχρι τώρα. Ό,τι ακούσαμε ήταν λίγο ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Ακούσαμε για το στρατό, μαζεύτηκε. Ακούσαμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, μαζεύτηκε. Εκκλησία. Πρέπει κάποια στιγμή να ακούσουμε κάποιες προτάσεις για να σας κρίνει η κοινωνία. Γιατί το επικοινωνιακό σώμα εμένα μου αρέσει. Εμείς άνθρωποι της επικοινωνίας είμαστε. Μας αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Και το απολαμβάνουμε κι εμείς. Και τέλος πάντων. Έχει ένα τέλος. Είμαστε μέσα στα πράγματα. Αλλά αυτό τελειώνει. Έχει ένα όριο. Να θυμίσω μόνο ότι ήταν ο μόνος από τους υποψηφίους ο οποίος κατέθεσε μια πλατφόρμα προτάσεων. Δεν ήταν το Ευαγγέλιο. Την κατέθεσε για υπήρχε μια πλατφόρμα για διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων της παιδείας της. Και αυτή την έβαλε σε διαβούλευση με τον κόσμο. Η διαβούλευση αυτή συνεχίζεται. Θέλει να γίνει μια αδιαμεσολάβητη διαβούλευση για αυτές τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε. Θα συλλέξετε πολιτική από τον κόσμο? Όχι, όχι. Για παράδειγμα, εγώ είμαι γιατρός για την υγεία. Ναι. Μίλησε για κάτι που μας πληγώνει σαν ελληνική πολιτεία διαχρονικά, για τις διοικήσεις των νοσοκομείων και για το πώς ορίζονται οι διοικήσεις των νοσοκομείων. Ναι. Να υπάρχει συνέργεια δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που χρειάζεται ή όχι στην υγεία? Όχι. Δεν πρέπει. Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να προασπεί. Ο ιδιωτικός πυλώνας της υγείας είναι ο ιδιωτικός πυλώνας της υγείας. Εγώ άλλο ρωτώ. Πιστεύετε ότι σε ειδικές περιπτώσεις, όπου χρειάζεται, η συνέργεια, η συνεργασία, η συμπόρευση. Έγινε αυτό με τον COVID. Ναι. Όχι, τον COVID δεν έγινε αυτό. Κύριε Παυλόπουλε, πιστεύω ότι. Δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. Πρέπει να υπάρχει. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Πιστεύω ότι απέτυχε αυτό όπου εφαρμόστηκε, γιατί θα οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο Ιρλανδίας στην υγεία μας. Δηλαδή, το να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα στο δημόσιο, τελικά δεν θα επιτρέπει στους πολίτες που έχουν χαμηλά εισοδήματα να παίρνουν τις υπηρεσίες υγείας από το δημόσιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε απογευματινά χειρουργεία. Όπου έγινε αυτή η συνεργασία δεν έγινε σε βάρος των πολιτών, σε οικονομικό βάρος των πολιτών. Έγινε προκειμένου να αποσυμφορήσει το φόρτο στα δημόσια νοσοκομεία. Έχω ακούσει τον Πρωθυπουργό πώς το θέτει. Όχι, λέω πώς λειτουργήσε. Ξεκινάει με την ιδέα ότι θα καλύπτει το κράτος τον ιδιώτη. Ναι. Αλλά όταν δεν θα έχει το κράτος καθόλου πόρους, ο ιδιώτης θα βάζει τους όρους του μέσα στο δημόσιο. Δεν σας λέω κάτι, μια κινδυνολογία δική μου. Άρα λέτε κάθετα όχι. Απόλυτα. Γιατί λένε ότι στις εφημερίες, στα ράντσα, στον Ευαγγελισμό αποσυμφορήθηκαν επειδή υπήρξαν αυτές τις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα όπου προσφέρονταν. Απόλυτα όχι. Να σας πω απόλυτα κάτι. Όχι και εδώ. Να σας πω γιατί. Άρα τις εφημερίες πώς θα τις αντιμετωπίσουν. Για παράδειγμα, επιτρέπει τώρα στους γιατρούς να είναι μη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ναι, ναι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι τα νοσοκομεία θα μετατραπούν σε ιατρία του ΙΚΑ. Θυμάστε τα παλιά ιατρία του ΙΚΑ. Mm-hmm. Σε προθαλάμους των ιδιωτικών γιατρίων. Mm-hmm. Γιατί όλοι οι γιατροί οι οποίοι θα δουλεύουν για το συμφέρον των ιδιωτικών γιατρίων τους. Ξέρετε τι συμβαίνει στα κρατικά νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Παρετούνται οι γιατροί από το δημόσιο και την επόμενη μέρα υπογράφουν οι ίδιοι με μπλοκάκι σύμβαση με το δημόσιο. Πώς θα κρατήσουμε όμως τους καλούς γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία με 1000 ευρώ? Αυξάνοντας τους μισθούς. Σημαντικά. Πόσο, κύριε Παπά? Πόσο, δεν να σας πω την άποψη. Τι κονδύλι είναι αυτό? Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, στα κρατικά νοσοκομεία, οι γιατροί μπορούν τα απογεύματα να βλέπουν την πελατεία τους. Και έτσι θα μείνουν. Διότι αν παίρνουν 1000 ευρώ ή 1100 ευρώ,
Και 2.000 θα το πας. Θα πάνε αύριο στα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία που τους δίνουν πενταπλά χρήματα. Ναι, αν το ωραία, άρα θα μείνει το δημόσιο θα μείνει χωρίς καλούς γιατρούς. Να σας πω τι θα γίνει. Εσείς είστε σε δημόσιο νοσοκομείο. Εγώ σε δημόσιο νοσοκομείο. Πόσα χρήματα παίρνετε? Εγώ ήμουν διευθυντής. Πόσο είναι ο μισθός του διευθυντή είναι γύρω στα 1.800-1.900 ευρώ. Τι ζήσετε με αυτά τα λεφτά? Τι ειδικότητα είναι? Είμαι γενικός οικογενειακός και επιγοντολόγος. Ήμουν διευθυντής στα επίγοντα στο νοσοκομείο. Σε σοβαρή θέση. Πολύ σοβαρή, βέβαια. Σε κρίσιμη ειδικότητα. Και να πω και τα τμήματα επιγόντων περιστατικών ως αυτόνομα θεσπίστηκαν και αυτά από το ΣΥΡΙΖΑ. Με 1.800 πάντως δεν μπορείτε να ζήσετε, φαντάζομαι. Σε καμία περίπτωση. Και υπάρχουν και οι εφημερίες οι οποίες είναι αδιανόητα κουραστικές και στην Ελλάδα είμαστε από τις μόνες χώρες που κάνουν 24 ώρες εφημερίες. Η συνεργασία με τα ιδιωτικά νοσοκομεία τη ζήσατε? Ναι, και θεωρώ ότι στον COVID δεν λειτουργήσε, κύριε Παπαδόπουλε. Και νομίζω το παρακολουθήσατε κι εσείς. Τελικά το βάρος ποιος το κουβάλισε? Το δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό θα κουβάλισε. Και να κάνω και μια κριτική στην κυβέρνηση. Ναι. Είχε την ευκαιρία η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πάλι, επειδή υπήρχε το κονδύλι, να προσλάβει προσωπικό και να ανατάξει εν μέρη το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επέλεξε τις συμβάσεις, επέλεξε τους επικουρικούς γιατρούς και τώρα θεωρώ ότι τον προσεχή χειμώνα θα βιώσουμε μια υγειονομική βόμβα. Οι γιατροί φεύγουν, οι παθολογικές κλινικές έχουν μείνει όλες με έναν και δύο γιατρούς. Αναισθησιολόγοι... Λόγω των ιώσεων, λέτε, θα το ζήσουμε αυτό? Όχι, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί. Αλλά αν δεν υπάρχει παθολογική κλινική, τα νοσοκομεία όλη τη χώρα είναι υποστελεχωμένα στην κύρια κλινική του, που είναι η παθολογική. Έχετε προσλήψει, υποτίθεται. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Είναι λίγες. Και, δεν πάει και ο κόσμος. Γιατί η αγορά εργασίας είναι σκληρή. Αν έξω μπορεί κάποιος να βγάλει περισσότερα και στο εξωτερικό ακόμα περισσότερα. Αυτό θα συμφωνούμε. Από τη στιγμή όμως που η λύση δεν είναι. Έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς γιατρών σχεδόν σε όλη αυτό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σας ρώτησε ο Χρήστος. Η λύση είναι να διπλασιάσουμε τους μισθούς. Και πάλι θα το κάνανε πολλές χώρες της Ευρώπης. Δεν είμαστε πρώτοι. Γιατί τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα δίνουν πιο πολλά λεφτά πάντα. Άρα ναι, αλλά κάποιοι γιατροί θα πάνε στο δημόσιο. Θα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς το σχεδιασμό, το σχέδιο σε όλα τα ζητήματα. Θα αρχίσουμε να συζητάμε σιγά σιγά. Για να μπαίνουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Καλημέρα σας, κύριε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.